Ισακούσον
Oh.
Ευαγγελισμένοι που σάζω ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν λύψη εκματινάς με, Κύριος εις ακούσετε μου, εκ το κεκραγέντε με προς Κύριε ο Θεός Ισραήλ, χέστην ως η Θεός εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω. Κύριε ουρανός του ουρανού, καρδιές της ίση, πόσο ήχος τούτος όνο κοδόμησα το ονόματί σου. Πριν και επιβλέψεις επί την δέησή μου, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ακούειν της δέησεως και της προσευχής, ίσο ο δούλος σου προσεύχεται ενώπιόν σου σήμερον προσεύχει, που είναι εις οφθαλμού σου ανεωμένο, εις τον οίκον τούτον, ημέρας και νυχτός, εις τον τόπο των ύπας. Έστε το όνομά μου εκεί του εις ακούειν της προσευχής, εις προσεύχεται ο δούλος σου εις τον τόπο τούτον. Και εις ακούσει της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ, όσα προσεύχονται εις τον τόπο τούτον, και εσύ εις ακούσει εν το τόπο της παιδικής θεός σου εν το ουρανό και ποιήσεις και ήλαιος έσυ. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα, Σοφία πρόσκομε. Αγαλιάστο η ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέδισε γάρμα ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης περιέβαλε με. Ως νυμφίο περιέδικε μη μήτρα, και ως νύμφιν κατεκόσμησέ με κόσμο, και ως γη άφρουσα το άνθος αυτής, και ως κήπος τα σπέρματα αυτού εκφύει, ούτως ανατελεί Κύριος δικαιοσύνη και αγαλίαμα εναντίον πάντων των εθνών. Δια Σιών ου σιωπήσομε, και δια Ιερουσαλήμ ου καλήσω, έως ανεξέλθει ως φως η δικαιοσύνη μου, το δε σωτήριόν μου ως λαμπάς καθίσετε. Και όσον δε τα έρθει τη δικαιοσύνη σου και πάντες η βασιλής της γης την δόξα σου και καλέσουσι το όνομά σου το κενόν, ο Κύριος ονομάσει αυτό και έρθει Στέφανος Κάρους εν Κυρί Κυρίου και διάδειγμα βασιλείας εν Κυρί Θεού σου και ούκ έρθει κληθήσει καταλεμημένη και η γη σου πέτει κληθήσετε έρημος, σίγα κληθήσετε θέλημα εμών και τη γη σου οικουμένη, ότι ευδοκίσει Κύριος εσύ και η γη σου συνοικιστήσετε. Και ως συνοικών εν ίσκος παρθένο, ούτω κατοικί σου συνοιείς, και εύσεων τρόπων εφανθήσετε νυμφίος επί νύμφη, ούτως εφανθήσετε Κύριος επί σύ. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα, Σοφία πρόσκουμε. Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, ήχη γάρσου το φως, και η δόξα Κυρίου επί σε ανατέταρκεν, ιδού σκότος καλύψει γην, και γνώφος επί έθνη επί σε εμφανίσεται Κύριος, και η δόξα αυτού επί σε οφθήσεται. Και πορεύσονται βασιλεί στο φωτί σου και έθνη τη λαμπρότητή σου. Άρων κύκλων του οφθαλμού σου και είδε συνημμένα τα τέκνα σου. Ήκασι πάντε σε ίσου μακρόθεν και τη γατέρα σου επόμον αρθίσονται. Τότε όψει και χαρίσει και φοβηθήσει και εξφύσει την καρδία ότι μεταβαλεί εις εκλούτος θαλάσσι και εθνών και λαό. Και ύψους είσαι αγέρε καμήλων, και καλύψους είσαι κάποιοι λιμαδιάν και γεφάρ. Πάντες εξαβά ύψους, υφέροντες κρυσίων και λίβανων, ύψους είσαι και λίθων τίμιων, και το σωτήριο Κυρίου Ευαγγελίου. Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ
όλη στην Διανία συμμονήτωμε. Κύριε Ιησό. Και Παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε Ιησό. Ελέησον ημάς ο Θεός κάτω μεγα ηλιός, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Para tu querer o edição.
Oh.
Constantine.
Μαρίνων και της Μητρός αυτού Ελένης, ον την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίον. Επρόσδεκτον πίσον τη δέησιν ημών. Και αγαπητοί,
ύπνασα. Είδε ξυπούντε στον κύριο, ο καλαποθήσονται παντό. Λέγω πριν από λίγο καιρό είχαμε πάει στην Κωνσταντινούπολη με μια ομάδα προσκυνητών. Και μόλις την προηγουμένη εβδομάδα είχαμε πάει με μια άλλη ομάδα προσκυνητών για μια ακόμα φορά στα Ιεροσόλυμα. Τόσο στην βασιλεύουσα των πόλεων, όπως λέγεται η Κωνσταντινούπολη, όσο και στα Ιεροσόλυμα, ήταν έντονη η παρουσία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιατί άραγε όταν πηγαίνει κανείς σε αυτές τις πόλεις, σε αυτά τα προσκυνήματα, θέλει δε θέλει το μυαλό του πάει στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη, διότι ο Μέγας Κωνσταντίνος στον και του χάρισε τον τίτλο του Μεγάλου, διότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ο κτήτορ της Κωνσταντινούπολης. Γιατί μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή, διότι είχε τέτοια ευφυΐα και τέτοια πρόνοια, αλλά και τέτοια φώτιση από το Θεό, ώστε να στερεώσει και να εδραιώσει την βασιλεύουσα των πόλεων σε ένα μέρος που ήταν το κέντρο της γης τότε, το κέντρο του πολιτισμού, το κέντρο μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, και διέρευε ότι εξ Ανατολών το φως, δηλαδή η αλήθεια και η ζωή, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη και την αφιέρωσε στην Παναγία. Η Κωνσταντινούπολη είναι η πόλη της Παναγίας. Γι' αυτό και ο Ιερός Υμνογράφος, ο τροπάριός του λέει «Βασιλεύουσαν πόλην τη χειρή σου, Κύριε, παρέπτετο. Σου άφησε, Κύριε, στα χέρια σου μια βασίλισσα πόλη που πήρε με τα ταύτα το όνομά του, γιατί η ιστορία ονόμασε την πόλη αυτή της Θεοτόκου Κωνσταντινούπολη προς τιμή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος την θεμελίωσε και την έκτισε και την εστόλισε με μεγάλες εκκλησίες και μοναστήρια και με άλλα ωραία κτίσματα τα οποία μαρτυρούσαν την ευσέβειά του και την πίστη του στον αληθινό Θεό. Εκείνος έκτισε πρώτος τον ναό της του Θεού Σοφίας. Στον τόπο όπου βρίσκεται σήμερα, αργότερα κτίστηκε επί Ιουστινιανού, ο μεγάλος αυτός ναός της Αγίας Σοφίας, που είναι μια εκκλησία αφιερωμένη, για να ξέρετε, όχι στην Αγία Σοφιά που έχει τις τρεις θυγατέρες, την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα, και που γιορτάζουν το Σεπτέμβριο, αλλά είναι αφιερωμένη η εκκλησία της του Θεού Σοφίας, στη Σοφία του Θεού. Ποια είναι η Σοφία του Θεού? Είναι ο Ιησούς Χριστός και γιόρταζε της Μεσοπεντηκοστής, σαν μεθαύριο, δηλαδή την Τετάρτη. Γιόρταζε η Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε αυτό, αλλά όμως είναι κάτι που από την ιστορία πρέπει να το ξέρουμε, γιατί εκεί σε αυτή την πόλη χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης, της Ορθοδοξίας, αλλά και της Ρωμιοσύνης. Τι άλλο έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος? Έκανε το διάταγμα των Μεδιολάνων. Τι είναι αυτό? Σε μια πόλη στα Μεδιόλανα,
στο Μιλάνο δηλαδή το σημερινό, έκανε μία πράξη και υπέγραψε ένα κείμενο μαζί με τους άλλους συγκυβερνήτες του, το διάταγμα της ανεξιθρησκείας. Τι έλεγε αυτό? Ότι είναι ελεύθερος να πιστεύει ο καθένας σε όποια θρησκεία θέλει. Και έτσι σταμάτησαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών. Μέχρι τότε οι χριστιανοί εδιώκονται. Και μάλιστα διαβάζουμε στην ιστορία για φρικτά βασανιστήρια. Θυμάστε τι υπέστησαν οι μάρτυρες της Εκκλησίας. Θα σας πω μόνο τούτο. Ότι οι ειδωλολάτρες αυτοκράτορες της Ρώμης έτρωγαν το βράδυ στα λουκούλια αυτά λεγόμενα γεύματα. Την έχετε ακούσει τη φράση. Αυτό λέμε είναι λουκούλιο γεύμα. Δεν ξέρουμε τι έχει πάνω στο τραπέζι από όλα τα καλούδια. Και για να βλέπουν έβαλαν πασάλους, κολόνες γύρω-γύρω και πώς φωτίζονταν, έβαλαν επάνω χριστιανούς, τους άλυβαν με πίσα και τους άναβαν και ενώ καίγονταν οι χριστιανοί και φώναζαν από τους πόνους, αυτοί κάτω γλένταγαν και έβλεπαν για να τρώνε από το φως και τη λάμψη της φωτιάς που καίγονταν οι χριστιανοί επάνω στις κολόνες και άλλα πολλά τα οποία σταμάτησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και τι άλλο έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος? Έκανε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία κατεδίκασε έναν αιρεσιάρχη, έναν υβριστή του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήταν ιερεύς και ο οποίος, επειδή ήταν πλανεμένος στο μυαλό, έλεγε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο αληθινός Θεός, αλλά είναι ένα κτίσμα του Θεού το τελειότερο. Αυτό είναι ύβριση εναντίον του Χριστού, γιατί ο Χριστός δεν είναι ένα κτίσμα του Θεού, αλλά είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτός ήταν ο Άγιος. Αυτόν λοιπόν κατεδίκασαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, να τα θυμάστε αυτά, γιατί είναι πράγματα που αφορούν στην εκκλησιαστική ιστορία. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι σαν ένα δάσκαλο που μέσα στην τάξη κάνει μάθημα. Και θέλω λοιπόν όλα αυτά που σας λέγω να τα ξέρετε. Τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος? 1, 2, 3 πράγματα και άλλα πολλά βέβαια, αλλά εγώ σας λέγω τα χτυπητά για να τα γνωρίζετε και να τα θυμάστε. Εκεί λοιπόν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που προείδρευε ο Μέγας Κωνσταντίνος, συμμετείχαν ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Πυρίδων, ο Άγιος Αθανάσιος και άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας και κατεδικάστηκε ο Άγιος και έτσι ενίκησε η Ορθόδοξη πίστη. Ο λόγος είπα ότι πήγαμε και στα Ιεροσόλυμα πριν από λίγες μέρες. Εκεί όταν πάει κανείς μαζί με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο αισθάνεται ότι κοντά του είναι και αναπνέει και ζει και κινείται και πεπατάει στα κόμματα αυτά η Αγία Ελένη. Σκεφτόμουν λοιπόν όταν ήμασταν προχθές στο Ναό της Αναστάσεως και κάναμε αγρυπνία, είναι και εδώ μερικοί που ήμασταν μαζί. Τι θα ήταν τα Ιεροσόλυμα χωρίς την Αγία Ελένη? Τι θα ήταν η Βηθλεέμ χωρίς την Αγία Ελένη? Εκεί βέβαια στη Βηθλεέμ γεννήθηκε ο Χριστός και στα Ιεροσόλυμα εσταυρώθηκε και αναστήθηκε. Αλλά ποιος έδινε σημασία με τα ταύτα όταν είχαν όλα αυτά κρεμιστεί και είχαν καταπλακωθεί από όγκους κομμάτων? Εκείνη λοιπόν, αυτή η Αγία Γυναίκα, αυτή η Μεγάλη Μάνα, τι έκανε? Πήγε στο γιο της, στο Μεγάλο Κωνσταντίνο που ήταν αυτοκράτορας και του λέει: θέλω να μου δώσεις άδεια. Αλλά μόνο με την άδεια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, μόνο με ένα χαρτί. Να δώσει την άδεια ο Μέγας Κωνσταντίνος, αλλά πώς θα μπορέσει εκείνη να τα φέρει εις πέρας? Ήθελε και χρήματα. Θα μου δώσεις, λέει, και χρήματα να πάω στην Ιερουσαλήμ και να ψάξω να βρω τον τόπο που σταυρώθηκε ο Χριστός, αλλά και τον τόπο που γεννήθηκε και πήγε. Και
είχε εργάτες πολλούς και έσκαφταν στη γη για να βρούνε τον τόπο της γεννήσεως, αλλά και τον τόπο της σταυρώσεως. Και βρήκε και τον τόπο της γεννήσεως και έκτισε εκεί τη μεγάλη εκκλησία της γεννήσεως που είναι μέχρι σήμερα ένας τεράστιος ναός πάνω από το σπήλαιο της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στα Ιεροσόλυμα πώς θα βρει το Τίμιο Σταυρό η Αγία Ελένη? Ξέρετε γιατί βάζουμε βασιλικό στο Σταυρό όταν κάνουμε αγιασμό ή την ημέρα του Σταυρού που βάζουμε στο Σταυρό γράψτε με βασιλικά? Γιατί δεν βάζουμε ένα άλλο φυτό, ένα άλλο λουλούδι? Διότι η Αγία Ελένη είχε σημείο από το Θεό ότι θα βρει στο Τίμιο Σταυρό εκεί που θα είναι το πιο εμποδιαστό φυτό. Και ποιο ήταν το εμποδιαστό φυτό? Ο βασιλικός. Γι' αυτό ονομάστηκε βασιλικός, γιατί είναι το φυτό του βασιλέως Χριστού. Εκεί λοιπόν έσκαψε η Αγία Ελένη και βρήκε τρεις σταυρούς. Ήταν ο σταυρός του Χριστού και ο σταυρός των δύο ληστών. Ποιος όμως ήταν ο σταυρός του Χριστού? Έπρεπε η Αγία Ελένη και εδώ να προσευχηθεί. Έβαλαν λοιπόν μία νεκρή γυναίκα επάνω στον ένα σταυρό να δούνε αν θα αναστηθεί. Και δεν αναστήθηκε στο πρώτο σταυρό. Και στο δεύτερο το ίδιο. Μα όταν ακούμπησαν στο τρίτο σταυρό το σώμα το νεκρό της γυναίκας εκείνης, αμέσως πήρε ζωή. Και ότου θαύματος προσκύνησαν το σταυρό του Χριστού, τον οποίον ύψωσε η Αγία Ελένη, και γιορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου την ύψωση του Τιμίου Σταυρού από την Βασιλομήτωρα, την Αγία και μεγάλη αυτή μητέρα, την Αγία Ελένη. Και άλλα προσκυνήματα όπου πάσα Ιεροσόλυμα είναι αφιερωμένα στο Θεό και στους Αγίους από την Αγία Ελένη. Να λοιπόν γιατί γιορτάζουμε αυτούς τους μεγάλους Αγίους. Γι' αυτοί τους ονομάζουμε εις Αποστόλους, γιατί αγωνίστηκαν όπως οι Άγιοι Απόστολοι. Γι' αυτό καυχόμεθα και ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διότι ο Μέγας Κωνσταντίνος υπερασπίστηκε την Ορθοδοξία και την Ρωμιοσύνη. Και τώρα ποιο δίδαγμα παίρνουμε από τους Αγίους αυτούς? Πρώτον, το δίδαγμα της βαθιάς πίστεως στο Θεό και το δίδαγμα της μιμήσεως της ζωής τους. Με ποιον τρόπο? Με τα έργα τα αγαθά και με την αφοσίωσή μας σε αυτά που μας παρέδωσαν, στην Ορθόδοξη πίστη. Να μένουμε δηλαδή σταθεροί σε αυτά τα οποία παρελάβαμε και τα οποία είναι δοσμένα από τον ίδιο τον Θεό, παραδεδομένα στους Αποστόλους, από τους Αποστόλους στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη και φτάνουν μέχρι σήμερα. Αδελφοί μου, σας εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα. Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη που είναι προστάτες του χωριού σας να πρεσβεύουν αδιανύπτως, συνέχεια δηλαδή, ασταμάτητα για σας και σε όσους και όσες ιδιαιτέρως εορτάζετε, φέρετε δηλαδή το όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου ή της Αγίας Ελένης, με πρώτο τον ιερέα σας, τον πατέρα Κωνσταντίνο, στον οποίο εύχομαι έτσι πολλά και ευλογημένα, με πρώτον λέγω εκείνο και συνέχεια σε όλους εσάς που εορτάζετε και, και της ευρυτέρας περιοχής, που ήρθατε εδώ για να συνεορτάσουμε λαμπρός απόψε και αύριο στη Θεία Λειτουργία τους μεγάλους βασιλείς και εις Αποστόλους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Αμήν. Πρώτος βασίλευς χριστιανών παρά τον Θεό Κωνσταντίνε το σκύπτρονε Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
λεπτό, δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν τελειώσαμε ακόμα. Θα πούνε οι τσάρτες στα γάματα, είμαστε προς το τέλος του Εσπερινού. Και στη συνέχεια θα κάνουμε τη λιτανία της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Κωνσταντίνου. Όσοι λοιπόν θέλετε να πάρετε ευχή, ευχαρίστω να έρθετε με ησυχία και με τάξη, θα πάτε στη θέση σας και μετά θα πούμε για τη λιτανία. Δεν τελείωσε ο Εσπερινός. Ήψος ο εκλεκτών εκ του λαού μου, ευλαβή των βούλων μου, ενελέω Αγίων μου έκρισα αυτών, όντως μακαρία δικαστή και υγεία δεν νικηστεία, η σεβασμάσα άσα με τον κόσμο πότητε χριστιανών η καρά, Κωνσταντίνε Θεός δεύτερ, Ρωμαίων η δόξα, πλούτος και υπέμαχος, τον αρπαντών και χειρών σκέπη, ταπείνων και απόρων, τύψε ο πανόρτος εισόδος και τον εκμανόρτον η ανάρτηση. Δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός, ο Θεός σου έλεον αγαλλιάσεως, πόθο και αγάπη του Χριστού, θα τεπηγωμένη η μύτη του γλυκητά του γλωστού, σφέρουσα πίκετο εν τη Αγίασιον, εις τον τόπον τον Αγίον, ενώ εσταυρώθη, θέλων των σωτήριμων, δια το σώσε ημάς, έλθα τον σταυρό παραμένει, χαίρουσα εξάγκασε δόξα. Ο Ιδρύμας κατά πρόσωπον
πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εισβουλάει τη Δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύχτι και αεί και έχεις αιώνα των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριας της αμαρτίας ημών. Δεν πρέπει να σηκώσω νομία σημείν, Άγιε, επίσκεψε και ίσαι να σε ασθενείας ημών. Ένε και έτσι το ματώ σου, Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύχτι και αεί και έχεις αιώνα των αιώνα μην. Πάτερ ημών, Θεός Ισραηλής, αγιάστε το όνομά σου, δεν τη βασιλεία σου. Κινηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και τη γη. Τον άπον ημών του επιούσιο δώσει εμεί σήμερα για άπειρε εμεί τα μήνυματα ημών. Όσοι και εμεί αφίε με του αφιτέτε ημών. Και μην σε ενέργει εμά τη πειρασμό να ρίξει εμά από την πολύ μου. Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.
και αυτού τη αχάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός και επίσημον δόξα σοι. Και ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εφουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, του Πρωτοκλήτου, Ιδρυτού και Προστάτου της των Πατρέων Εκκλησίας και πάντων των Αγίων Αποστόλων. Ευλογεί ο Θεός για πρεσβειών των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα παιδιά από τα Λεχενά που είναι εδώ μαζί μας στη Φιλαρμονική και τον Όμιλο Φιλομούσων διαβάζω εκεί στο Λάβαρο Λεχενών. Ήσασταν πολύ ωραίοι, αποδίδατε πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία μας τραγουδούσατε με την ωραία σας απόδοση αλλά και τον Εθνικό Ύμνο και σας συγχαίρω για την όλη σας αυτή στάση, την ελληνοπρεπή και την ορθόδοξη στάση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και σε όλους. Υπάρχει και χειροκρότημα ο μαέστρος εδώ και τα παιδιά. Σε όλους λοιπόν ευχές και ευλογίες και ιδιαίτερα επαναλαμβάνω σε όσους εορτάζετε και σε όσους εορτάζετε επί τη Ιερά Μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που φέρετε δηλαδή το όνομά του. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Amen.